είναι τέλη Ιουνιού 1993. Έχω ανέβει σε ένα βράχο σε μια παραλία έξω από το Ηράκλειο και ετοιμάζομαι να κάνω μια βουτιά. Το ξέρω, είναι επικίνδυνη, δεν την κάνω αμέσω. Το σκέφτομαι. Μετά από λίγο παίρνω την απόφαση. Βουτάω. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Τότε ήμουν ανόρθιος, περπατούσα Τώρα κάθομαι σε ένα απειρικό αμαξίδιο, έχοντας αποκτήσει μια τετραπηγία λόγω κάκος νοτίου μυαλού στο ύψος του αφιένα. Είμαι εδώ απόψε για να μπορέσω να σας δώσω να καταλάβετε πώς ένας νέος άνθρωπος, ούτε καν 20 ετών, από τη μια στιγμή στην άλλη, με μια δική του απόφαση, η ζωή του αλλάζει δραματικά χωρίς για μένα τότε κανένα ίχνος ελπίδας και νομίζοντας τότε ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική για μένα. Και το λέω νομίζοντας διότι η πορεία με επιφύλασε πολλές ανατροπές. Είμαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι του στρατιωτικού νοσοκομείου της αεροπορίας έχοντα περάσει περίπου ένα τρίμηνο, και έρχεται μία νοσηλεύτρια βαθμοφόρο, κάθεται δίπλα μου και μου κάνει μία συζήτηση για το άτομο με αναπηρία. Το νόημα τη συζήτηση αυτή ήταν ότι από τη θέση που βρίσκεσαι τώρα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εγώ μέσα μου λίγο έτσι πάγωσα διότι κατάλαβα ότι εννοούσε ότι αυτό που έχεις είναι μόνιμο. Διότι μέχρι τότε δεν μου είχαν μιλήσει στα ίσα, δεν μου είχαν πει ότι άκου να δεις, μέχρι εδώ ήταν, από εδώ και πέρα, έχει αποκτήσει μια αναπηρία, θα πορευτεί η ζωή σου έτσι. Ε, ήταν ένα μεγάλο σοκ για μένα καιρό περνούσε στο νοσοκομείο της αεροπορίας και κάποια στιγμή μου ανακοινώνουν ότι η νοσηλεία σου εδώ τελείωσε, πρέπει να γυρίσεις σπίτι σου. Έτσι ξαφνικά, χωρίς να μου δώσουν μια κατεύθυνση, να πάω σε ένα κέντρο αποκατάστασης, είχα ακόμη θέματα, μου είχαν μόνιμο καθετήρα, δεν είχα πάρει ένα αμπειρικό αμαξίδιο ελαφριού τύπου, είχα ένα τεράστιο αμαξίδιο, μπορεί να ήταν και 30 κιλά, και σαν οικογένεια αποφασίζουμε από μόνοι μας πλέον το τι θα κάναμε. Είχαμε δύο επιλογές. Ή να βγαίναμε στο εξωτερικό, σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Μιλάμε για το 1993, είμαστε ακόμη στη Δραχμή, ε, το κόστος ήταν τεράστιο, χρήματα δεν υπήρχαν αρκετά, ούτε η αεροπορία κάλυβε έστω ένα μέρο. Και η επιλογή μας ήταν να πάμε στο μοναδικό κέντρο αποκατάστασης που υπήρχε στην Αθήνα, το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων. Ε, μετά από κάποιες διαδικασίες, όσο και πολύ ευχάριστες, γίνεται η εισαγωγή μου εκεί και φτάνω... Φεύγω από, στην ουσία, λίγο προστατευμένο μέρος σε ένα μοναδικό ένα δωμάτιο που ήμουν στην αεροπορία μόνος μου με την ιδιωτικότητά μου και όλα αυτά, πάω σε ένα κέντρο αποκατάσταση, σε ένα δωμάτιο με έξι κρεβάτια, με έξι βαριά περιστατικά μέσα, συν έξι ράντζας για τους συνοδούς. Γενικά ήταν μια κατάσταση όχι πολύ ευχάριστη για μένα και δεν σας κρύβω ότι ήθελα αμέσως να φύγω. Ε, αλλά με πείσανε, έμεινα και από ό,τι κατάλαβα στη μετέπειτα, η ουσία δεν ήταν σε αυτά. Η ουσία ήταν ότι εγώ εκεί είδα πράγματα κατάματα. Είδα την πραγματικότητα. Δεν, δεν ήταν πλέον σε περιγραφές είτε σε υπόνοιες. Είδα άτομα με αναπηρία που ήταν και 10 και 15 χρόνια. Ε, είδα άτομα οι οποίοι ασχολούνταν με τον αθλητισμό, ήταν πατρεμένοι, δούλευαν ε, με εμπειρίε και στην ουσία αυτό που οι περισσότεροι με έδωσαν να καταλάβω ήταν Φιλέ, ακού να δεις, αυτό ήταν. Όσο πιο νωρί το καταλάβει, το χωνέψει μέσα σου, τόσο καλύτερα για σένα. Ε, στην ουσία αυτή ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία που απέκτησα εκεί και τα εφόδια για να μπορέσω να συνεχίσω την πορεία μου σαν ανάπηρο πλέον στο σπίτι μου. Ε, έχει τελειώσει η νοσηλεία μου εκεί. Η βελτίωση δεν υπήρξε καμία. Απλώς γίνανε άλλα πράγματα. Ε, ουσιαστικά ε, γύρισα στο σπίτι μου σχεδόν ένα χρόνο μετά το ατύχημά μου. Είναι ένα ορεινό χωριό, 25 χιλιόμετρα έξω από το Ιεράκλειο, Το οποίο η καλύτερη διασκέδαση που μπορεί να έχει ένα άτομο νέο εκεί, την εποχή εκείνη ήταν το γιοτρία καφενεία του χωριού. Ε, εγώ τα επόμενα τρία χρόνια, από τη στιγμή που γύρισα σπίτι, δεν έκανα τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα, τηλεόραση, ύπνο, φαγητό. Και αναδιαστήματα προβλήματα υγεία με πυρετού, με λοιμώξει, εισαγωγέ στο νοσοκομείο, αυτό, το πήγαινε Δηλαδή μια δραματική κατάσταση και για μένα αλλά και για την οικογένειά μου. Κάποια στιγμή αποφασίζω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Ειδικά διασκευασμένο για να μπορώ να το οδηγώ. Το είχα δει αυτό, αλλά δεν τολμούσα να το κάνω. Είχα κάποιε αμφιβολίε. Το αν θα μπορώ. Ε, Παραγγέλνω το αυτοκίνητο και θα έκανε ένα τετράμινο, πεντάμινο να έρθει. Και το διάστημα αυτό, για πρώτη φορά, βάζω ένα στόχο. Ποιο, να δυναμώσω, να δυναμώσω τα χέρια μου. Μην έρθει αυτοκίνητο και δεν μπορώ να το οδηγήσω. Είχα βαρεθεί να έρθουν οι φίλοι μου, οι συγγενεί, να με βάζουν στο αυτοκίνητο, να με πάνε για μια ώρα κάπου, να με γυρίσουν. Αυτόν τον περιορισμό δεν τον ήθελα άλλο. Το αυτοκίνητο έρχεται, μπαίνω μέσα και οδήγησα αμέσω. Αυτό μου έδωσε μια ελευθερία, μια αλλαγή στάση. Άρχισα να βγαίνω σιγά σιγά μόνος μου, να κάνω βόλτε καθημερινέ και να αλλάξει η ψυχολογία μου. Να θέλω πλέον να βγαίνω. Δεν ήθελα άλλο να μείνω μέσα. Και τι έκανα. Ξαναβρήκα τους φίλους μου, έκανα καινούριες παρέες και από εκεί που ήμουνα μέσα συνέχεια, πάω στην αντίθετη πλευρά, καθημερινά, ξενίτια, ποτά, γνωριμίες με κοπέλες, μια άστατη ζωή. Στην πορεία αυτή που βγαίνω, έχω γνωρίσει κάποια παιδιά στο Ηράκλειο, νέα με αναπηρία και αυτά. Έχουμε διοργανώσει εκεί ένα σαν σωματείο, το ονομάσαμε και Μεγαλώνισο. Και κάποια στιγμή, ένα προπονητή, ο οποίο είχε σχέση με άτομα με αναπηρία και με τον αθλητισμό, μα προτείνει να ασχοληθούμε με ένα άθλημα. Με το που το λέει αυτό. Του λέω εγώ αμέσω, παιδιά, εγώ θέλω κολύμβηση. Ε, τα συζητάμε εκεί, βρίσκουμε τον τρόπο που κανονίζουμε να πάμε στην πισίνα. Ήμασταν δύο-τρία παιδιά, όλοι είχαν τι αμφιβολίε του. Πώ θα μπούμε, θα επιπλέουμε, θα πάμε στον πάτο. Ε, εγώ του λέω, παιδιά, πιστεύω ότι θα μπούμε στην πισίνα και θα επιπλέω, θα κολυμπήσω. Δεν θα βουλιάξω. Όπω και έγινε. Με το που με βάζουν μέσα, δεν βούλιαξα. Επέπλεα. Φανταστείτε, είχα να περάσει έξι χρόνια από την τελευταία φορά που είχα κάνει μπάνιο. Και η τελευταία φορά ήταν τη μέρα που είχα κάνει τη βουτιά. Και είχα μείνει ανάπηρο. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση που ξαναένιωσα μέσα στο νερό, ήταν μοναδική για μένα. Στην ουσία, ξαναπερπάτησα. Ήμουν όρθιο. Είχα φύγει από τον περιορισμό του καροτσιού ένιωσα μια ελευθερία και αυτό μου άρεσε τρομερά. Ε, αυτό ήταν η αρχή μου, ξεκίνησα να κολυμπώ δειλά-δειλά, να κάνω τις προπονήσεις μου. Ένα χρόνο μετά περίπου δηλώνω την πρώτη μου συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Αθήνα και η χαρά μου δεν ήταν που θα πήγαινα να κολυμπήσω σε αγώνες. Ε, είχα τότε και μία σχέση με μία κοπέλα, είχαμε συνολωθεί να ανέβουμε μαζί, Ανοίγω μια παρένθεση. Η κοπέλα αυτή τώρα είναι η γυναίκα μου και η μάνα του γιού μου. <κλήρω> ε, κλείνω την παρένθεση. Ήταν σαν μια βόλτα, ένα ταξιδάκι. Ανεβαίνουμε στου αγώνε. Στου αγώνε τα πήγα χάλια, βγήκα τελευταίο, αλλά ούτε που με ένιάξε καθόλου. Είχα αποκτήσει κάποιε εμπειρίε, είχα δει πράγματα. Πέρασα καλά. Επιστρέφω πίσω στην Κρήτη. Και μέσα μου ήθελα να το σκεφτώ διαφορετικά. Μου άρεσε. Ήθελα να το εξελίξω λίγο. Τα επόμενα δύο χρόνια που περάσανε, έχω φύγει από το χωριό, έχω κατέβει στο Ηράκλειο, συγκατοικώ με την κοπέλα μου. Έχω αλλάξει τρόπο ζωή, έχω κόψει τα... τι καταχρήσει, τα ξενύχτια και όλα αυτά. Και κάνω αυτό που μου αρέσει. Δηλαδή, τι, καθημερινή προπόνηση και έχοντα ένα στόχο να βελτιωθώ αθλητικά. Πλέον με ενδιέφερε. Ε, ένα χρόνο πριν την Παραολυμπιάδα του της Αθήνας, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα καταχτώ το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο, έχοντα νικήσει ένα συναθλητή μου, μέλο τη αθλητική ομάδα και ανήκει το μέχρι τότε. Τελειώνει ο αγώνα και έρθει και με βρίσκει. Και μου λέει: Φιλαράκο, Είσαι πολύ καλό. Αν το κυνηγήσει, έχει μεγάλες μεγάλε προοπτικέ, η ζωή σου θα αλλάξει. Εγώ τον ευχαρίστησα, αλλά αυτό η ζωή σου θα αλλάξει, εγώ δεν το σπουδαιολόγησα. Ε, μετά από αυτή την εμφάνιση, ήρθε μια και η πρόσκληση στην εθνική ομάδα. Ήταν σε ένα διεθνές meeting στο Πνό της Τσεχίας. Είναι περίπου τρει ώρες με το λεωφορείο από τη Μπράγα. Με το που ήρθε η πρόσκληση, στέλνω μία επιστολή στο Ομοσπονδία και τους λέω «Δεν, είμαι... δεν αυτοεξυπηρετούμε, χρειάζομαι συνοδό. Εάν δεν μου παρέχει η Ομοσπονδία, θα ήθελα με δικά μου έξοδα να έχω μαζί μου ένα συνοδό». Η Ομοσπονδία μου απαντάει αρνητικά στα δύο μου αιτήματα και μου μη λέει «Μην ανησυχείς, θα, υπάρχουν, θα υπάρχει γιατρό, προπονητέ. Ό,τι χρειάζεσαι θα σε βοηθήσουν. Ε, ήταν η επιθυμία μου τόσο μεγάλη να συμμετέχω στην εθνική ομάδα που λέω ναι, θα έρθω. Φτάνουμε στην Ζεχία, πάμε στο ξενοδοχείο και αρχίζει η ομάδα να παίρνει δωμάτια. Όλοι δίκλυνα με τους συνοδούς τους, τους προπονητές τους, Παίρνουν, παίρνουν, παίρνουν δωμάτια και μένω τελευταίο. Μόνο μου. Καπελάκι, μονόκλινο. Βρίσκουμε δέκα χρόνια μετά το ατύχημά μου ακριβώ, χωρί να έχω μείνει ούτε μία μέρα μόνο μου, χωρί κάποιο δικό μου, στην Τσεχία, σε ένα δωμάτιο, στην ουσία δεν ήξερα κανένα από εκεί, και να μην μπορώ να ζητήσω σε βοήθεια από κανένα. Ε, έκανα πράγματα αυτό το δεκαήμερο που έμενα εκεί που ούτε καν είχα διανοηθεί ότι μπορώ να κάνω. Ε, είχα μάθει όλα να μου τα έχουν στο χέρι. Και αυτό που μου συνέβη εκεί ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα ε, Στους αγώνες τα πήγα πολύ καλά, αλλά η ευχαρίστησή μου δεν ήταν αυτό. Ήταν που είχα καταφέρει να ξεπεράσω τους φόβους μου. Τα γιατί που με βασάνιζαν μέχρι να πάω, πώς αυτό, πώς αυτό, πώς αυτό, γιατί αυτό, πώς θα γίνει αυτό. Ένιωθα ότι είχα ξεπεράσει τα ωρία. μου. Στο ταξίδι αυτό ο μοσπονδιακός προπονητή μου κάνει μια πρόταση, μου λέει: Είσαι καλό, αν θέλει να συνεργαστούμε, έλα στην Αθήνα να σε προπονήσω. Είναι κοντά και οι αγώνε, να προσπαθήσει να πάρει την πρόκληση. Διότι αξίζει τον κόπο. Θέλω να σας πω ότι για να πάρεις την πρόκριση σε μια Παρολυμπία, ένα αθλητή είναι πολύ δύσκολο. Ένα αρτημελή αθλητή, όταν πιάσει τα όρια, θα πάει. Σε εμά μπορεί να πιάσει τα όρια, αλλά σαν χώρα, στο άθλημα μπορεί να πιάσει τα όρια να έχει 10 θέσει και στη χώρα σου έχουν πιάσει τα όρια 20 αθλητέ. Ε, γι' αυτό τονίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Ε, Ξεπερνώντα κάποια εμπόδια οικονομικά με τη βοήθεια της οικογένεια και κάποιου χορηγού, αποφασίζω να ανέβω στην Αθήνα ένα εξάμεινο περίπου πριν την Παρολυμπιάδα. Ε, στο πανελλήνιο που ακολούθησε με πανελλήνια ρεκόρ που έκανα και με πολύ καλέ εμφανίσει παίρνω την πρόκριση και ξεκινάω μία πλέον επαγγελματική προπόνηση. Καθημερινέ προπονήσεις, διπλές, και, φτάνει, και φτάνουν οι αγώνες. Πρώτο μου αγώνισμα ήταν τα 100 μέτρα ελεύθερο. Βάσει των χρόνων μου θα περνούσα στον τελικό με άνεση. Είναι προκληματικά, μπαίνω στην πισίνα, φανταστείτε 2004, Αθήνα, το στάδιο γεμάτο Έλληνες, όταν έβλεπαν ειδικά Έλληνα αθλητοί, γινότανε χαμό. Με το που μπαίνω μέσα, μου κόβονται τα πόδια. Πέφτω στο νερό, κάνω ένα άθλιο χρόνο, περνάω ένα τόσο. Αποκλείομαι. Ήταν το χειρότερο ξεχύμα που μπορούσα να κάνω. Ε, θυμάμαι εκείνη τη μέρα στο Ολυμπιακό Χωρίο δεν κοιμήθηκα καθόλου. Τι επόμενε ημέρε καταφέρνω και παίρνω δύο προκρίσεις στους τελικούς, παίρνω μία πέμπτη θέση στα 50 μέτρα ε, ελεύθερο, την 8 θέση στα 200 μέτρα ελεύθερο και είναι η τελευταία μέρα των αγώνων. Μου έχει μείνει το 50 μέτρα ύπτιο. Βάσει παγκόσμια κατάσταση, έχω τον καλύτερο χρόνο, πέφτω προκριματικά, περνάω με τον 7ο. Και όλοι πιστεύουν ότι, εντάξει, έχει περάσει με τον 7ο χρόνο, δεν έχει και πολλέ πιθανότητε το απόγευμα να κάνει κάτι καλό στο τελικό. Μέσα μου όμω εγώ πίστευα ότι κάτι μπορώ να κάνω. Δεν το λέω σε κανένα, δεν εκφράζομαι. Γενικά δεν ήμουν πολύ εκφραστικό, το κρατούσα μέσα μου για μένα. Πέφτω στο τελικό και με μια φανταστική κούρσα παίρνω το χαλσινό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο. Και νιώθω εκείνη τη στιγμή συναισθήματα μοναδικά. Δεν έχω. Έχω, όσες φορές έχω προσπαθήσει να τα περιγράψω, είναι πολύ δύσκολο. Ε, η κατάκτηση του μεταλλίου το 2004 ήταν ε, η αφετερία για μια μεγάλη πορεία αθλητική, ε, με πολλούς αγώνες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, με πολλές διακρίσεις, ε, με αποκορύφωμα το Πεκίνο. Στο Πεκίνο έφτασα. Ε, πλέον ένας αθλητής με εμπειρίες πολλές, με απαιτήσει και με σκοπό να καταφέρω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ. Ε, ήθελα ένα μετάλλιο, ήμουνα σε ένα αγώνισμα στα μετάλλια, αλλά αυτό που έγινε στο Πεκίνο ήταν μοναδικό. Κατάφερα να κατακτήσω τέσσερα μετάλλια με αποκορύφωμα το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο με νέο πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Ε, τελικά όμως όλες αυτές οι διακρίσεις δεν ήρθαν τυχαία. Προσπάθησα πολύ, έβαλα στόχους, δεν το έβαλα ποτέ κάτω, αλλά αποδιέστηκαν πολλές, απογοητεύσει πολλές. Όμως εγώ εκεί έπεφτα και ξανασυκωνόμουν. Και είχα ένα σκοπό, να φέρω όσο δυνατόν περισσότερες διακρίσεις και για μένα αλλά και για τη χώρα μου που εκπροσωπούσα. Ε, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τον αθλητισμό είχα την τύχη να ζήσω μοναδικές στιγμές και να νιώσω μοναδικά συναισθήματα. Να ταξιδέψω σε πολλά μέρη του κόσμου και να ζήσω εμπειρίες ζωής που πιστέψαμε δεν μαθαίνονται εύκολα. Ε, όλες αυτές τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχω αποκτήσει ε, θέλω να τις μεταδώσω σε όλα τα νέα άτομα με αναπηρία, αλλά ιδιαίτερα στους νέους του τόπου μας, μέσω ομιλιών που κάνω σε σχολεία. Ε, κλείνοντας ε, την ομιλία μου, θα ήθελα να σας πω ότι έχω σηκώσει τη σημαία ψηλά. Έχει έχω ακουστεί ο εθνικός μας σύμνος, ε, σε πολλά μέρη. Έχω κάνει πολλούς Έλληνες χαρούμενους και υπερήφανους. Ε, ιδιαίτερα, όμως, ε, το τόπο μου, το μέρος που γεννήθηκα, το ωραιότερο μέρος του κόσμου, την Κρήτη μας. Σας ευχαριστώ.